Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ στην περιοχή του, Πειραιά για μια επανασύνδεση σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κόψει το ρεύμα. Λόγω κοφελής μπορούμε να δούμε αν έχει ρεύμα. Πράγματι δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τίποτα, είναι κομμένο από τη ΔΕΗ. Εδώ θα μας μιλήσει η κυρία εδώ για το πρόβλημα που υπάρχει. Έχουμε έρθει πάμε εδώ στην περιοχή του κυρία για την επανασύνδεση. Κόψανε και τι ακριβώς έγινε μετά με κάποιο διακανονισμό. Είμαι άνεργη περίπου 2,5 χρόνια από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2010. Έκτοτε δεν έχω μπορέσει να βρω δουλειά. Ζούσα με τα επιδόματα του ΟΑΕΘ. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αδυνατούσα να πληρώσω το ρεύμα. Πήγα στη ΔΕΗ σαν τελευταία προσπάθεια πριν 2 εβδομάδες όπου μου το κόψανε. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να μου ζητήσουν ζήτησα έναν διακανονισμό. Τους είπα ότι παίρνω το επίδομα μακροχρόνια άνεργων, το οποίο είναι 200 ευρώ κάθε μήνα και θα είναι γιατί υπάρχουν τα χαρτιά όλα για πόσο διάστημα ακόμα. Από εκεί και πέρα με αντιμετωπίσαν με σκληρότητα, μου ζητήσαν το 70% της αξίας του ποσού και το υπόλοιπο σε 2 καταβολές. Πράγμα αδύνατο για μένα. Το 70% δηλαδή περίπου πόσα χρήματα θα ζητήσανε. 2,300. Ήταν 2,300 περίπου όλος ο λογαριασμός χοντρικά. Και σας ζητήσαν 2,300 να μπορέσουν για να βάλουν, να σας βάλουν το ρεύμα. Ακριβώς. Και εσείς οπωσδήποτε. Βεβαίως και αδυνατό. Είμαι 2 εβδομάδες με τα κεράκια από ό,τι βλέπετε γύρω-γύρω στο σπίτι. Πλένουμε και μαγειρεύω με το γκαζάκι, κατσαρολάκι. Και αυτή είναι η ζωή μας. Πήγα δυστυχώς. Τους παρακάλεσα, τους είπα να μου αφήσει το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας που μου έχει απομείνει να μπορώ να ζω μες στο σπίτι. Δεν υπήρξε καμία κατανόηση. Από κανέναν υπάλληλο είπαν ότι άνθρωποι δεν θα καταφύγουν. Από κανέναν υπάλληλο, ναι, λυπόμαστε πάρα πολύ, ναι, το ξέρουμε, ναι, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό. Και σας έχουν αφήσει 2 εβδομάδες χωρίς ρεύμα. Βεβαίως. Σκοτεινά τελείως. Βεβαίως. Εάν θα δείτε γύρω-γύρω την κεράκια, αν θα δείτε στο μπάνιο μου, δεν έχω υποδομή για ζεστό μπάνιο. Έτσι κατσαρολάκια, γεμίζω κατσαρολίτσες και πλένομαι. Δυστυχώς είμαι και σε ηλικία τέτοιο που δεν είναι εύκολη η ένδεση εργασίας. Πράγματι είναι λιγάκι δύσκολο τώρα και. Είμαστε νοικοκυρέ και γίναμε δυστυχώς. Εσείς πριν υπάρχει ενεργεία αυτή, πληρώνετε κανονικά τις υποχρεώσεις σας, δεν έχετε οπωσδήποτε καμιά οφειλή πριν. Δούλευα πάνω απ' όλα. Δούλευα. Τώρα δεν υπάρχει δουλειά. Από την ανεργία και μετά φυσικά έχουν πάει και οι υποχρεώσεις πίσω. Όλες. Όλες. Και τα χρήματα που ζητάνε οπωσδήποτε θα δυνατείτε 2.000 και 2.300 δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Μάλιστα. Εμείς θα πάμε κάτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί πέρα θα δούμε. Για να δούμε πάει για το ρεύμα, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ δεν έχει πάει τίποτα. Πατάμε τους διακόπτες, είναι κλειστά, πράγματι έχει γίνει διακοπή. Και στο ρολόι μπορείτε να δείτε. Εδώ στο πίνακα. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα κάτω στον μετρητή σας να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Όπως βλέπετε, είναι άθλητο. Το ψυγείο είναι σταματημένο, δεν υπάρχει σκότ, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βγάζουμε την ασφάλεια που έχουν βάλει. Βγάζουμε το καπάκι. Και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Βλέπουμε ότι έχουν βγάλει τα καλώδια του διαμερίσματος από το μετρητή. Λοιπόν, για να δω. Λοιπόν, αυτή είναι η επανασύνδεση, έχουμε τελειώσει. Βλέπουμε λογικά ότι υπάρχει κάποια κατανάλωση, αλλά λοιπόν έχει γίνει η σύνδεσή μας κανονικά. Μπορούμε για να κλείσουμε το καπάκι μας. Λοιπόν, ερχόμαστε στο διαμέρισμα να δούμε εάν πράγμα τώρα. Όπως βλέπετε έχει βελτιώσει και το ρεύμα, παρόλο που πήγατε στη ΔΕΗ από ό,τι μας λέτε. Βεβαίως, και με αντιμετώπισαν ψυχρά. Σας αντιμετώπισαν πολύ άσχημα.
Βεβαίως. Και απαιτούν οπωσδήποτε τα 2.300 ευρώ να σας πάρουν το ρεύμα. Διαφορετικά δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, το τι θα κάνετε να ξεπέρετε, να ζήσετε, να περνάτε. Τίποτα. Έφυγα κλαίγοντας από τη ΔΕΗ και τους είπατε ότι μας οδηγείτε στα όρια αυτοκτονίας. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Το ξέρουμε, λέει, που είμαστε. Αυτή το ξέρουν, αλλά δεν κάνουν και τίποτα να βοηθήσουν τον κόσμο. Ακριβώς. Και πάντα την πληρώνει ο πιο φτωχός, ο πιο αδύνατος. Φυσικά, γιατί αυτός που έχει προφανώς έχει κάνει τα αρκουμάντα του. Αυτοί που έχουν, κυρία μου, μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε όλοι μας την ίδια μέρα, ανεργοί είμαστε κι εμείς. Και προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε να βοηθήσουμε τον κόσμο.